σου το πω. Αφού για μένα ο άντρας θα σε, αυτός ο ένας που αγαπώ. Ποτέ, ποτέ, ούτε για αστείο, δεν θα χωρίσουμε εμείς οι δύο. Ποτέ, ποτέ, ούτε για αστείο, αγάπη μου στο αποκλείω. Στο αποκλείω. Ποτέ, ποτέ, ούτε για αστείο, δεν θα χωρίσουμε εμείς οι δύο. Ποτέ, ποτέ, ούτε για αστείο, αγάπη μου στο αποκλείω. Και μου λέει τώρα η γυναίκα μου. Έχετε καταλάβει ότι αυτός ήταν ο Αλέξανδρος Πετρίδης, έτσι. Και μου λέει τώρα η γυναίκα μου, μωρό μου, είσαι πάρα πολύ λεπτός, δεν μ' αρέσει. Λέω ναι, αγάπη, μα λέει 21 χρόνων δηλαδή. Έχετε καταλάβει ότι αυτός ήταν ο Αλέξανδρος Πετρίδης με φίδι. Παρέα. Είναι αυτό θα βάλω σαν τίτλο στο βιβλίο που θα γράψω. Ο Αλέξανδρος και το φίδι. Με φίδι παρέα. Ο Αλέξανδρος και το φίδι. Πόσα μέτρα ήταν. Πολλά. Δεν θυμάμαι, νομίζω 3, δηλαδή 3,5. Το τύλιγες για να το πιάσεις. Ναι, εννοείται. Ήταν τόσο μακρύ. Τυλιγόταν πάνω στο σώμα μου και πάλι περίσευε, φαντάζομαι. Ήταν και χοντρό. Ναι, ναι, ναι. Σπίτι μου έχω και φωτογραφίες με το φίδι. Δεν σας έχω δείξει μόνο μου, γιατί τι να σου πρωτοδείξω. Σ' αρέσει το φίδια. Αυτά μόνο, τα μακριά και τα χοντρά. Εντάξει. Δεν θα συνεχίσω άλλο, γιατί τώρα πρέπει να πάω σε βιβλίο. Αρκετά εκπαιδευτήκατε με Αλέξανδρο Πετρίδη τώρα και Αθηνά Χαϊκάλη. Να στείλω τα φιλιά μου που και να είναι και ευχαριστώ πολύ. Γιατί είχα μια καταπληκτική συνεργασία. Πώς μου αρέσει να σε φωνάζω. Πώς. Μάτια μου. Α, αλήθεια. Με εντυπωσιάζει. Ζήλυνες να το πεις ότι είχε. Ναι, γιατί αυτό είναι. Αυτή η γυναίκα όταν δένεται με ένα βιβλίο, μετά με βάζει τον τίτλο. Άμα διαβάσετε το βιβλίο που λέγεται Αροκάρια, θα μου πει, ξέρεις πώς μ' αρέσει, σε φωνάζω. Πώς, Αροκάρια. Κατάλαβες, κάτσε καλέ να κάνουμε μια εκπομπή σήμερα. Είμαι καλεσμένη, τι θα λέμε μια ώρα και εμείς στο τέλος θα φτάσουμε 45 λεπτά και τότε θα την παρουσιάσουμε. Λοιπόν.